extension στα μαλλιά. Ξέρετε τι είναι τα extension στα μαλλιά. Ε? Ναι. Τα extra μαλλιά που μας κολλάνε στο κεφάλι και δείχνουν ότι έχουμε μαλούπα. Έχουν βγει extension για τις βλεφαρίδες. Ναι. Σου κολλάνε βλεφαρίδα με κόλλα και πέφτει, λέει, μετά από ένα μήνα. Και μετά ξαναπάς και ξανακολλάς. Γελάτε, για να δούμε. Τι κοινό μπορεί να έχουν η Beyoncé, η Naomi Campbell και η Jennifer Lopez? Ένα από τα μυστικά ομορφιάς τους είναι οι extension βλεφαρίδες. Έτσι καταφέρουν να ξυπνάνε κάθε μέρα με υπέροχες, μακριές και πυκνές βλεφαρίδες. Πώς όμως γίνεται η τοποθέτησή τους? Ξεκινάμε τη διαδικασία για εμφύτευση βλεφαρίδων. Πρώτα απ' όλα θα απομονώσουμε το κάτω μέρος του ματιού, ώστε τα κάτω βλέφαρά μας να μην έχουν καμία επαφή με τα επάνω, για να μην πάει κόλλα. Οι βλεφαρίδες μας δεν δημιουργούν πρόβλημα, είναι μετάξι, είναι υποαλλεργικές και έτσι λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε τύπο γυναίκας και ξεκινάμε. Η Ντάρια θα πάρει μία τρίχαυτη βλεφαρίδα, θα τη βάλει μέσα σε ελάχιστη κόλλα και θα την τοποθετήσει στην άκρη του ματιού χωρίς να ακουμπάει ακριβώς το δέρμα μας. Και το καλό όλης αυτής της εργασίας είναι ότι μπορούμε άφοβα να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα, να κάνουμε σάουνα. Η διάρκεια τους είναι έως 3 μήνες. Εάν θέλουμε να είναι για πάντα στα μάτια μας, κάνουμε μία συντήρηση έτσι διαρκού όσο καιρό τις θέλουμε. Ένα άλλο θετικό είναι ότι γλιτώνουμε από μάσκαρες ξεβαφτικά και ότι δεν κουράζουμε το μάτι μας ξεβάφοντας και βάφοντας, είναι ένα μεγάλο κέρδος. Ξυπνάμε το πρωί, είμαστε έτοιμες και φεύγουμε για τη δουλειά μας. Τοποθετώντας μόνο 10 βλεφαρίδες αυτή τη στιγμή στο μάτι της Τζένης, βλέπουμε αισθητά τη διαφορά που έχει δημιουργηθεί στο βλέφαρό της. Που ακόμα πρέπει να μπουν 50 με 70 βλεφαρίδες, ούτως ώστε να είναι ολοκληρωμένη η δουλειά και να γίνει έντονο όπως πρέπει το βλέμμα της. Εγώ 3 κρατάνε τελικά, ε. Λοιπόν, αυτά είναι ωραία, ειδικά στις αρχές. Ξέρεις, το γνωρίζεις και το βράδυ που έχεις ένα άγχος να ξεβαφτείς, μην είσαι χάλια, το πρωί που θα ξυπνήσεις. Ξυπνάς με την βλεφαρίδα κάγκυλο, δεν καταλαβαίνει και τίποτα, γιατί το μαλλί όσο να το πιάνει το extension. Βάζεις να σε χαϊδέψεις και πιάνει εδώ κόμπους, κόμπους το ψεύτικο το μαλλί. Ενώ η βλεφαρίδα δεν καταλαβαίνει και τίποτα. Θεά με την βλεφαρίδα μέχρι εκεί κοιμάσαι, ωραία κοιμωμένη. Γεια, καλό απόγευμα. Do you love me? Do you need me? Do you want me? Αμέσως μετά, Φώτης και Μαρία Λάρ. Αντώνιο Μπανδέρας, Λούσι Λιού. Code name Soft Kill. One touch of a button and he could give a heart attack. Totally undetectable. Μέχρι χθες, εχθροί. Seven. Σήμερα, συνεργάτες. Where is my son? Get in. Let's finish this. Αντιμέτωποι με το θάνατο. Extension στα μαλλιά, ξέρετε τι είναι τα extension στα μαλλιά. Ε? Ναι. Τα extra μαλλιά που μας κολλάνε στο κεφάλι και δείχνουν ότι έχουμε μαλούπα. Έχουν βγει extension για τις βλεφαρίδες.
Ναι. Σου κολλάνε βλεφαρίδα, βλεφαρίδα, βλεφαρίδα με κόλλα και πέφτει, λέει, μετά από ένα μήνα. Και μετά ξαναπάς, ξανακολλάς. Γελάτε, για να δούμε. Τι κοινό μπορεί να έχουν η Beyoncé, η Naomi Campbell και η Jennifer Lopez? Ένα από τα μυστικά ομορφιάς τους είναι οι extension βλεφαρίδες. Έτσι καταφέρουν να ξυπνάνε κάθε μέρα με υπέροχες, μακριές και πυκνές βλεφαρίδες. Πώς όμως γίνεται η τοποθέτησή τους? Ξεκινάμε τη διαδικασία για εμφύτευση βλεφαρίδων. Πρώτα απ' όλα θα απομονώσουμε το κάτω μέρος του ματιού ώστε τα κάτω βλέφαρά μας να μην έχουν καμία επαφή με τα επάνω για να μην πάει κόλλα. Οι βλεφαρίδες μας δεν δημιουργούν πρόβλημα, είναι μετάξι, είναι υποαλλεργικές και έτσι λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε τύπο γυναίκας και ξεκινάμε. Η Ντάρια θα πάρει μία τρίχαυτη βλεφαρίδα, θα τη βάλει μέσα σε ελάχιστη κόλλα και θα την τοποθετήσει στην άκρη του ματιού χωρίς να ακουμπάει ακριβώς το δέρμα μας. Και το καλό όλης αυτής της εργασίας είναι ότι μπορούμε άφοβα να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα, να κάνουμε σάουνα. Η διάρκεια τους είναι έως 3 μήνες. Εάν θέλουμε να είναι για πάντα στα μάτια μας, κάνουμε μία συντήρηση έτσι διαρκού όσο καιρό τη θέλουμε. Ένα άλλο θετικό είναι ότι γλιτώνουμε από μάσκαρες ξεβαφτικά και ότι δεν κουράζουμε το μάτι μας ξεβάφοντας και βάφοντας, είναι ένα μεγάλο κέρδος. Ξυπνάμε το πρωί, είμαστε έτοιμες και φεύγουμε για τη δουλειά μας. Τοποθετώντας μόνο 10 βλεφαρίδες αυτή τη στιγμή στο μάτι της Τζένης, βλέπουμε αισθητά τη διαφορά που έχει δημιουργηθεί στο βλέφαρό της. Που ακόμα πρέπει να μπουν 50 με 70 βλεφαρίδες, ούτως ώστε να είναι ολοκληρωμένη η δουλειά και να γίνει έντονο όπως πρέπει το βλέμμα της. Ένα μήνα επαγώ, 3 κρατάνε τελικά, ε. Λοιπόν, αυτά είναι ωραία, ειδικά στις αρχές. Ξέρεις, το γνωρίζεις και το βράδυ που έχεις ένα άγχος να ξεβαφτείς, μην είσαι χάλια, το πρωί που θα ξυπνήσεις. Ξυπνάς με την...